Η τραγουδίστρια φαινόμενο από τη Ρουμανία κάποτε σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της. Μέχρι που πήρε τη λάθος απόφαση, μπορεί να μη σου λέει πολλά πλέον το όνομα της, μπορεί η φυσιογνωμία κάτι να σου θυμίζει, αλλά να μην μπορείς να καταλάβεις τι, όμως είμαστε απόλυτα σίγουροι πως ξέρεις περισσότερα από 3 κομμάτια της. Τα έχεις ακούσει και χορέψει πριν από περίπου μια δεκαετία, η Ίνα είναι η τραγουδίστρια από τη Ρουμανία που έπαιζε σε κάθε μαγαζί, μικρό, μεγάλο, κλειστό, ανοιχτό, οπουδήποτε εκείνη την εποχή. Η Έλενα Αλεξανδρά Αποστολινού, όπως είναι το πλήρες όνομα της, είναι είχε τραγουδήσει με επιτυχία το Deja Vu, το Amazing, το Soon Is Up, το Hot που χτύπησαν αμέσως στις κορυφαίες θέσεις των παγκόσμιων charts γύρω στο 2010. Αποκλείεται τότε να μην την είχες ψάξει, γεννημένη το 1986 στη Μάγκαλια της Ρουμανίας από πατέρα θαλάσσιο διασώστη και μητέρα χορεύτρια τραγουδίστρια, είχε από παιδί στο πίσω μέρος του μυαλού της το να συνδυάσει κάπως τα επαγγέλματα των γονιών της. Έτσι, γράφτηκε κολύμβηση, αλλά άκουγε συνεχώς μουσική και προσπαθούσε παράλληλα να τραγουδάει. Τραγουδίστριες που λάτρευε από τότε ήταν η Beyoncé, η Christina Aguilera, η Celine Dion και άλλες, οι οποίες όπως έχει πει και η ίδια την επηρέασαν αρκετά στο στυλ τραγουδιού της. Πάντα της άρεσε η dance και η electro house μουσική, όμως το ξεκίνημα της είχε δοκιμάσει και αρκετά pop rock τραγούδια, τα οποία δεν της τέριαζαν τόσο. Το πρώτο όνομα με το οποίο επιχείρησε να συστηθεί στο κοινό ήταν το Alessandra. Με αυτό μάλιστα προσπάθησε να εκπροσωπήσει τη Ρουμανία στη Eurovision το 2008, όταν και δοκίμασε να ερμηνεύσει δύο διαφορετικά κομμάτια στον εγχώριο τελικό της χώρας. Αλλά κανένα δεν επιλέχθηκε τελικά για να πάει στον θεσμό, ντροπή τους. Ίσως αυτό να την πείσμωσε και να την έκανε να πάρει ακόμα πιο σοβαρά το όλο εγχείρημα. Αποφάσισε να αλλάξει το όνομα της από Alessandra σε Ίνα, ένα υποκοριστικό με το οποίο συνήθιζε να τη φωνάζει ο παππούς της όταν ήταν μικρή. Επίσης, άλλαξε και το στυλ των κομματιών της, περνώντας την πιο εμπορική house, η οποία σάρωνε εκείνη την εποχή. Αυτή ήταν και η καλύτερη απόφαση στη μέχρι τώρα καριέρα της. Το Hot ήταν το πρώτο της single, το οποίο στάλθηκε στα ρουμανικά ραδιόφωνα τον Αύγουστο του 2008 και έπιασε κορυφή στα τσάρτ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τα τηλέφωνα των μάνατζερς της Ίνα άρχισαν να χτυπούν αδιάκοπα από αυτό το σημείο, με όλα τα μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά της Ρουμανίας να θέλουν να την κλείσουν για ένα live.